Όταν τη λύση τη βρίσκεις εκεί πέρα, κάθε φορά που θα βρίσκεις λύση, τι σου λέει, εκεί πέρα. Να. Α, μπράβο. Αν αυτό το πέρα λοιπόν συνέχισε και γεμίσει τα προβλήματα, η λύση θα είναι εκεί. Πάντα. Έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει την τάση να ταυτίζεται, να γίνει στο μηχανικό. Τη συνήθεια που λέμε. Ναι, γιατί ναι. Χάνει την επιλογή. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν που νιώθεις έτσι, επιλέγεις και λες τι θα κάνω, λέει απάντηση. Πήγαινε πιες ένα ουζάκι. Πήγαινε πιες ένα ουζάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ναι, ναι ή όχι. Ναι. Μπράβο. Τι σημαίνει όμως να πάνε κάτω τα φαρμάκια, αλλά να καταλάβουμε τι λέει ο οργανισμός. Επειδή θεωρεί ότι εσύ δεν είσαι ικανή να χειραγωγήσεις τα φαρμάκια, γιατί η προσέγγιση σου είναι αρνητική για να υπάρχουν φαρμάκια, έτσι, έχει φτιάξει τη λύση ότι επειδή το αλκοόλ, έτσι, βοηθάει, λέμε, τα ναρκωτικά ή οτιδήποτε, πρόσεξε, δεν βοηθάει. Αυτό είναι που κάνει το μυαλό σου, το παραμύθι. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Το μόνο που σου κάνει είναι να σταματάει τη συνείδηση να είναι κολλημένη με αυτό. Μπράβο. Σε σταματάει λοιπόν από τη συνείδηση να είσαι συνειδητή στο πώς τώρα. Αυτό. Περίμενε, άκουμε. Σε σταματάει από τη συνείδηση να είσαι στο τώρα, γιατί δυστυχώς το τώρα σου εσύ έχεις τόσο κολλημένα αρνητικά, πιστεύω, που όταν είσαι σε εγρήγορση, σκέφτεσαι αρνητικά πράγματα. Τι σου κάνει, σου σταματάει την εγρήγορση, έτσι, και εσύ νομίζεις ότι σου ομορφαίνει τη ζωή. Το μόνο που σου κάνει, ξέρεις τι είναι, σου λέξει κάτι, μην κολλάς εκεί. Χαλάρωσε, σε χαλαρώνει, σου βγάζει τη συνείδηση, να. Κατάλαβες. Και σε αλλά δεν είμαι στο τώρα όμως, ε. Πρόσεξε, είσαι στο τώρα, είσαι αλλού. Κατάλαβες, είσαι αλλού. Το θέμα τι είναι όμως. Να μην παίρνουμε δρόμο και να φεύγουμε από τα τυχόν προβλήματα, να τα μετουσιώνουμε. Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι κανένα ναρκωτικό παρασυσιογόνο στην πραγματικότητα δεν σε βοηθάει. Μπορεί να συγχρονίζει μια πτυχή του εαυτού σου που επειδή είναι υποσυνείδητη, ξεφύγει τα λέγαμε από τα εγώ και αρχίζει και προβάλλει λόγω της φαντασίας, του δωμάτιου, άλλα πράγματα, καταλαβες. Και δεν είναι σε εγρήγορση, γιατί η εγρήγορσή σου είναι τόσο πολύ, θα λέγαμε, ταυτισμένη το διανοητικό σου, πρόσχετο, διανοητικό σου με τα προβλήματα, που λες πώς θα σταματήσει το μυαλό μου. Πώς θα σταματήσει το μυαλό. Μπράβο! Και επειδή το αλκοόλ σε χαλαρώνει από τη συνείδηση, γιατί σε βάζει σε άλλα επίπεδα πιο υποσυνείδητα, νομίζω ότι σου φτιάχνει τα προβλήματα. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Και τα φαρμάκια ποτέ δεν πάνε κάτω. Τα φαρμάκια ποτέ δεν λύνονται. Τα προβλήματα ποτέ δεν λύνονται. Απλώς σε κάνει. Σου δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Μπορεί να τη δει και μόνη σου. Γιατί όμως ξαναδεί τα ναρκωτικά. Γιατί ξανάγει το αλκοόλ. Δηλαδή, κατάλαβες τι να σου πω. Δεν είναι ωραίο. Μόνη σου, όποιαν είσαι, να μπορείς να έχεις την προσέγγιση τη θετική. Χωρίς μετά, κοίταξε, χωρίς μετά να χρειάζεται να έχεις ένα ουσκάκι κάθε φορά, ένα φίλο, μια αγκαλιά. Όπως και αν το πεις. Όπως και αν το πεις. Γιατί δεν σου κατακρίνω τώρα που σου λέω πίνεις ουσκάκι. Ο άλλος μπορεί να έχει γκόμενο. Ο άλλος μπορεί να έχει μαμά. Ο άλλος μπορεί να έχει παιδιά. Ο άλλος μπορεί να έχει ταυτιστεί με τα πάντα για να του ομορφαίνουν τη ζωή, να μην βλέπει τα προβλήματα. Αλλά και αυτό ακόμα τι είναι. Είναι ένα πράγμα πως να ξεφύγεις, να γυρίσεις το κεφάλι σου από την άλλη, στα ωραία. Τι λέω εγώ συνέχεια, δεν έχει σημασία να είσαι θετικός, σημασία να έχεις τα συνεταιρότητα, να μπορείς να μετουσιώνεις, να έχεις εννοήσει, να έχεις καταλάβει.